υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Απόστολε, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία και εμείς είμαστε μαζί σου. Σύντομα να φύγετε υποψήφιος και να μείνετε πρόεδρο. Με όλους τους υποψήφιους. Λοιπόν, καταρχήν, δεν ξέρω αν θα πει κάτι άλλο. Μετά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την υποδοχή. Εγώ αισθάνομαι ότι έχουμε στο σπίτι μου. Άλλωστε, δεν πάει τώρα μόνο 1,5 χρόνο από τότε που δώσαμε όλοι μαζί μια μάχη. Πάλι, όπως και σήμερα, απέναντι σε όλους και όλα, απέναντι σε συστήματα και μηχανισμούς, και με μόνο όπλο, τους πολίτες και τους ανθρώπους που πίστεψαν, μπορούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό στον τόπο μας. Και έτσι σήμερα που επιστρέφω εδώ, με φίλους καλούς, γιατί με όλους από εσάς γνωρίζομαι καλά και δεν γνωρίζομαι λίγο, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι, όπως σας είπα πριν, σαν στο σπίτι μου. Και είναι η αλήθεια ότι η πορεία αυτή που ξεκινάμε είναι μια πορεία πολύ σημαντική για την παράδοξή μας. Γιατί στις 22 Νοεμβρίου, κατά τη γνώμη μου, δεν εκλέγεται ο αρχηγός μόνο της παράταξης. Στις 22 Νοεμβρίου αποφασίζουμε αν θα αλλάξουμε την παράταξή μας ή αν θα κινηθούμε στη λογική που μια από τα ίδια. Αν θα κάνουμε ένα άλμα μπροστά, προκειμένου να ξαναπτύσσουμε την κοινωνία, να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να μας ξανακούσουν. Γιατί δυστυχώς, το είδαμε αυτό και στις πρόσφατες εκλογές, η κοινωνία έχει κλειστά τα αυτιά της εμάς. Δεν μας ακούει. Και ναι, πράγματι, έγινε ένας πολύ σοβαρός, πολύ έντιμος και πολύ δυνατός αγώνας από τον Βαγγέλη τον Σιμαράκη. Και η αλήθεια είναι ότι μπορέσαμε και συσπυρώσαμε δυνάμεις, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Αλλά τελικά φάνηκε ότι αυτό δεν αρκεί. Και δεν αρκεί γιατί η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν και εμάς, τους πολίτες, ότι εκπροσωπεί το παλιό. Για μένα η Νέα Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί το παλιό. Για μένα η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μπορεί να εκπροσωπήσει ουσιαστικά το νέο. Γιατί ο κ. Τσίπρας και η παρέα του, το ΣΥΡΙΖΑ, που μας βάλαν το δίλημα παλιός νέος και επικράτησε το νέος με αυτήν τη λογική που σας λέω, κάθε άλλο παρά νέος. Ένα νέος ηλικιακά, αλλά επί της ουσίας, με τις ιδεολειψίες που έχουν, με τις λογικές που τους χαρακτηρίζουν, με το να μην πειράζουμε το κράτος, προκειμένου να τακτοποιούμε τους ημέτερους, με τη λογική του να βάζουμε φόρους στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει μπρος την οικονομία, εάν στηριχθεί, ακριβώς για να μπορεί να συντηρήσει αυτό το κράτος. Με αυτές τις λογικές, εκφράζει το παλιό και όχι το νέο. Και αυτό είναι υποκοινωνία που το καταλάβει δυστυχώς για μας από εδώ και στο εξής. Γιατί το πρόσωπο της συμφωνίας που υπέγραψαν δεν έχει ακόμα φανεί. Τώρα ξεκινάει. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα τις εκλογές νωρίς. Εμείς όμως την ίδια ώρα θα πρέπει μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης μάχης, που δεν θα αργήσει κάτι μόνο, να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε τη νέα δημοκρατία. Και αυτό για να γίνει δεν αρκεί μόνο ο νέος αρχηγός. Πρέπει να υπάρχει διαμορφωθεί μια νέα ηγετική ομάδα, χωρίς βάρη από το παρελθόν. Μια ομάδα για την οποία δεν θα χρειάζεται εμείς οι νεοδημοκράτες να απολογούμαστε. Γιατί χάνουμε πάρα πολύ χρόνο με το να απολογούμαστε την ώρα που πρέπει να φύγουμε μπροστά. Να δούμε τις δομές της παράταξης μας, τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι προηγουμένως στην τουαλέτα και δεν έχει νερό. Τοπική οργάνωση. Είναι ομαχία και μας εδώ. Δεν φταίνε η πρόεδρε, φταίνε ένα στελέχη. Πρέπει να δούμε σωματικά. Διότι ναι, ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα οικονομικά. Πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο που δεν χρειάζεται να το εφεύρουμε από ξανά. Υπάρχουν σύγχρονα ευρωπαϊκά κόμματα που λειτουργούν καλά και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να πάρουμε κάποιες ιδέες. Εγώ σε 10 μέρες από σήμερα θα παρουσιάσω την πρότασή μου για την αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιας Νέας Δημοκρατίας που θα έχουν λόγο τα μέλη της. Μιας Νέας Δημοκρατίας που δεν θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις μόνο την ώρα των εκλογών. Γιατί αν θέλετε τη γνώμη μου,
Εκεί την πάτησε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τόσα χρόνια μόνο ήταν και εκλογής μέσα. Απεγκλωβίστηκε, εγκλωβίστηκε και δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί από τα κλειστά κυκλώματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και ικανά και εμπειρία. Έχει να κάνει και με την κοινωνία την ίδια, η οποία μπορεί να τροφοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία με σκέψεις, απόψεις, προτάσεις. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, πέραν από το να αναδεικνύουμε τα τραγικά σφάλματα του Τσίπρα, σωστά, που τα αναδεικνύαμε, εγώ δεν άκουσα μια αξιόπιστη πρόταση για το αύριο. Και θα μου πεις, είναι λογικό σε ένα μισή μήνα, πού να προλάβω να τα ετοιμάσω. Ναι, μα γι' αυτό εμείς πρέπει από την πρώτη μέρα κιόλας να ξαναδούμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε στους Έλληνες, φεύγοντας πια τη λογική του μνημόνιου, του μνημόνιου. Έναν δρόμο που τον περπατήσαμε, τώρα μεταξύ μας μιλάμε, και τους δύο δρόμους που περπατήσαμε. Και δεν μας έβαλε πουθενά. Όπως δεν έβαλε και πουθενά ο δρόμος του μνημόνιου του Τσίπρα. Και αυτό θα το πληρώσει πολύ σύντομα. Άρα πρέπει να ετοιμάσουμε τις προτάσεις μας για το αύριο της Ελλάδας. Πρέπει να ετοιμάσουμε τη δομή του κόμματος για ένα σύγχρονο κόμμα που να λειτουργεί. Πρέπει να ετοιμάσουμε ένα νέο καταστατικό από την αρχή. Είναι η χρυσή ευκαιρία του συνέδριου που έχει το Μάρτιο. Για μένα θα πρέπει να προηγηθεί τις εκλογές αυτή, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί πρώτα φτιάχνεις το κουστούμι και μετά βρίσκεις τον άνθρωπο που θα έρθει να το φορέσει. Τώρα εμείς το κάνουμε λίγο ανάποδα. Αλλά έστω έτσι θα ακουστούν οι προτάσεις μας όλο αυτό το διάστημα, θα συγκριθούν από τους πολίτες και στις 22 Νοεμβρίου, αν καταφέρουμε, που εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, να επικρατήσει η λογική της ανανέωσης, της αλλαγής, της ριζικής αλλαγής, στην νοοτροπία κυρίως έτσι, όχι μόνο στα πρόσωπα, θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αρχίσει να ξανακούγεται τους πολίτες. Γιατί σήμερα το βλέπετε όλοι σας, φαντάζομαι, στις πόλεις, στα χωριά, παντού όπου κοιτάτε, τα αυτοδιοικητικά μας στελέχη, τα εκπαιδευτικά μας στελέχη. Ο κόσμος δεν θέλει καν να μας ακούει, κουράσαμε. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μια επανεκκίνηση ουσιαστική. Αυτή την επανεκκίνηση ζητώ την εντολή από εσάς, όλους τους πολίτες, να την κάνουμε μαζί. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει ένας άνθρωπος, ούτε δύο, ούτε τρεις. Αυτό πρέπει να γίνει μαζικά. Και η εκλογή του αρχηγού την Κυριακή το βράδυ πρέπει να γίνει μαζικά για να μπορέσουμε αυτή τη δυναμική να την αξιοποιήσουμε από την επόμενη κιόλας μέρα απέναντι στον πραγματικό μας αντίπαλο που είναι Τσίπρα. Εγώ θέλω να ξέρετε κάτι. Την ενότητα θα τη διαφυλάξω ως κόριο οφθαλμού. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, και αυτό είναι δέσμευση για μένα. Όπως και όταν βρέθηκα σε μια σύγκρουση με την τότε ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την επόμενη μέρα, ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν απέναντι σε εμάς, ήμασταν πάλι μια οικογένεια. Αυτό έχει σημασία, να ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. Και θέλω να σας εξηγήσω δύο-τρεις σκέψεις, γιατί αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα σήμερα. Γιατί μου λένε, μου λέγανε και ακόμα, τώρα δεν τους ακούω πια, αλλά τις πρώτες μέρες μου λέγανε διάφορα. Μπρε, Απόστολη, τώρα τι βιάζεσαι. Κάτσε, περίμενε. Είσαι νέος, έχουμε χρόνο, μπορείς να περιμένεις, έχεις την περιφέρεια 4 χρόνια, την άνεσή σου να έχεις ένα ρόλο χωρίς να... μένοντας μάλλον αλόβητος από όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν. Υπάρχει χρόνος. Εγώ όμως να σας πω κάτι. Και εσείς που με ξέρετε κάποιοι από εσάς καλά, ξέρετε ότι δεν κινούμαι αυτή τη δουλειά. Χρόνο εγώ μπορεί να έχω, όσο θέλετε. Για μένα η παράταξή μας δεν έχει χρόνο. Για μένα η χώρα μας δεν έχει χρόνο. Εάν η παράταξή μας ξαναμπεί σε μια διαδικασία ήττας, θα είναι η πέμπτη στη σειρά. Και εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να ακολουθήσει για την παράταξη. Γιατί την ενότητα μπορεί να την επικαλούνται πολύ και καλά κάνουν, αλλά η ενότητα δεν έρχεται αναφέροντάς την 4 και 5 φορές την ημέρα. Η ενότητα έρχεται σε ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν έχει προοπτική κυβερνησιμότητα. Γιατί όταν ξαφνικά ένα κόμμα βρεθεί στάσιμο, βρεθεί να χάνει τη μία εκλογική αναμέτρηση από την άλλη, αρχίζουν και οι διαλυτικές τάσεις. Και οπότε η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε εσωτερικά προβλήματα, ήταν όταν σε κακές στιγμές. Εμείς λοιπόν, και προσωπικά εγώ, πήρα την απόφαση αυτή γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε τη Νέα Δημοκρατία να την αναγεννήσουμε, το σπίτι μας αυτό να το αναγεννήσουμε, να την ξανακάνουμε ελκυστική
στους συμπολίτες μας, στους ανθρώπους που ιδεολογικά είναι κοντά μας, γιατί ξέρουν ότι η ιδεολογία μας είναι αυτή που έχει επικρατήσει τελικά, αλλά που είναι μακριά μας σήμερα ως Νέα Δημοκρατία. Έχουν επιλέξει άλλους δρόμους, διότι δεν εκφράζονται, διότι δεν θέλουν, διότι κουράστηκαν. Αυτούς πρέπει να πάμε να αγκαλιάσουμε. Σε αυτούς πρέπει να πάμε να ξαναμιλήσουμε. Και να ξαναμιλήσουμε στην κοινωνία και στη νέα γενιά. Μόλις το 10% των νέων από 18 έως 30 χρονών, μόλις το 10% ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Βελγίου. Ποια η Νέα Δημοκρατία που μιλάει για το επιχειρήν, που μιλάει για θέσεις εργασίας, που μιλάει για επενδύσεις και οι νέοι μας γύρισαν την πλάτη. Γιατί πίστεψαν ένα αφήγημα του κυρίου Τσίπρα που έλεγε ότι εγώ θα στηρίξω τους αδυνάμους. Ναι, αλλά πώς θα στηρίξεις τους αδυνάμους αν δεν παράξεις πλούτο στη χώρα? Γιατί παράγοντας πλούτο έχεις χρήμα για να μπορέσεις να μοιράσεις και να στηρίξεις τους αδύναμους συμπολίτες. Αν δεν παράξεις πλούτο, αλλά αν δεν στηρίξεις τον ιδιωτικό τομέα, τις επενδύσεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι το κόμμα των επενδυτών και των ιδιωτών. Είναι το κόμμα όλων των Ελλήνων. Αλλά για να είναι κόμμα όλων των Ελλήνων, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να στηριχθεί και να μπορεί να στηρίξει μια χώρα τους αδύναμους συμπολίτες, τον υπάλληλο, τον συνταξιούχο. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, κινούμενοι όπως είπα πριν από ιδεολειψία, δεν θα μπορέσουν να φέρουν στην Ελλάδα επενδύσεις. Σκεφτείτε μόνο προχτές, όταν στην Αμερική βρέθηκε ο Τσίπρας, τον ρώτησε ο Κλίντον τι θα κάνετε με τις επενδύσεις. Και η απάντησή του, και με τρόμαξε προσωπικά, αφού γέλασε με το τι άλλο έκανε, είναι η εξής, ήταν η εξής. Δεχόμαστε ως χώρα οικονομικό πόλεμο. Ποιος θα έρθει σε έναν οικονομικό πόλεμο να επενδύσει? Κανείς. Η Ελλάδα, και ελπίζω να μην βγω αληθινός, θα απομονωθεί το επόμενο διάστημα. Και αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, γιατί τα μέτρα που έρχονται και που επέλεξε, γιατί τα επέλεξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους, είναι τελείως αντιαναπτυξιακά. Η φορολογία στους αγρότες. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να φορολογηθούν οι αγρότες. Ούτε οι ίδιοι. Το λέω γιατί είμαι αγρότης. Ούτε εγώ. Να φορολογηθούν όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά όχι έτσι. Με έναν δίκαιο τρόπο. Το ΦΠΑ στα σχολεία, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια. Δηλαδή, όχι στα ιδιωτικά σχολεία με την έννοια του ότι χτυπιέται η ανώτερη ή η μεσαία τάξη των Αθηνών ή δεν ξέρω άλλων περιοχών της Ελλάδος. Στα φροντιστήρια. Κάθε Έλληνας και κάθε Έλληνα θα περάσει από εκεί. Γιατί είναι τέτοιο το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει, που σε αναγκάζει να πας στα φροντιστήρια, προκειμένου να μπορείς να δώσεις εξετάσεις και να περάσεις ένα πανεπιστήμιο. Και φορολογεί αυτό, την παιδεία. Για μένα η παιδεία και η υγεία είναι δύο βασικοί πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής. Και είναι και, αν θέλετε, ένα κομμάτι που χτίζει το μέλλον μιας κοινωνίας. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε έναν αντίπαλο, τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε. Αρκεί εμείς να το πιστέψουμε. Αρκεί εμείς να το τολμήσουμε. Αρκεί εμείς να πάρουμε τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια μας. Φτάνει πια οι αποφάσεις στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και για το ποιος θα γίνει αρχηγός, να λαμβάνονται από πάνω προς τα κάτω. Αυτή τη φορά δίνεται η ευκαιρία να εκλέξει η Νέα Δημοκρατία αρχηγό από κάτω προς τα πάνω, όπως είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν. Και νομίζω ότι θα είναι τέτοιο το μήνυμα αν το καταφέρουμε αυτό, που αμέσως θα φανεί και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον υπάρχει το αντίπαλο δέος. Και μιας και μιλάω για αντίπαλο δέος, δεν θέλω σε κανένα του μυαλό να περάσει ότι υπονοώ οτιδήποτε σε σχέση με αυτό που ακούω, το λεγόμενο φαινόμενο που πρέπει να βρεθεί του αντιτσίπα. Και ας πω γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ετεροπροσδιορίζεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που βάζει αυτή την ατζέντα. Μπορεί σήμερα να το έχει χάσει πια αυτό το πλεονέκτημα. Και να ακολουθούμε ασμένοντας τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι κάνει. Αλλά για μένα δεν ετεροπροσδιορίζεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάχνει το αντί. Εμείς στηνόμαστε, ετοιμαζόμαστε και αν γίνουν αυτά που σχεδιάζω να κάνουμε, να είστε βέβαιοι ότι αυτοί θα αναγκαστούν σε λίγο να βρουν το αντί. Και κάτι τελευταίο για να σας ακούσω. Ξέρετε καλά ένα θέμα που υπάρχει με το κοινοβούλιο.
έχει συζητηθεί. Κάποιοι το χρησιμοποιούν νομίζοντας ότι έτσι βλάπτουν την προσπάθειά μας. Μέχρι το 2019 υπάρχει ένα συνταγματικό πόλεμο για να κατέχει